για δολιοφθορείς του τουρισμού και της οικονομίας της Κρήτης που ετοιμάζεται μετά από χρόνια για μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, μίλησε ο Γιώργος Δικτάκης, σημειώνοντας σε απόλυτο τόνο ότι η απόφαση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μωυσή Κουρουζίδη, να στείλει τις μπουλντόζες σήμερα στο Κέρνος Μπιτς, στα Μάλια, για να συνεχίσουν τις εργασίες κατεδάφισης, είναι τουλάχιστον άκερη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλά είναι αυτά που κουβαλούν επάνω στο ΙΠΚΑ και να μην καταλαβαίνουν ότι πάμε να καταστρέψουμε μια ολόκληρη τουριστική σεζόν. 30 και 40 χρόνια τώρα που η ανοχή του κράτους οδήγησε και οδηγεί υπέθαλπτε και καλλιεργούσε τέτοιου είδους ανομίες, μάλιστα με αποζημίωση και με ίσπραξη ποσών από τις επιχειρηματίες, δεν υπήρχε παράβαση νομιμότητος και τώρα όλοι κόπτονται ενώ έχει ξεκινήσει τουριστική περίοδος. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που με δική του εντολή είχαν ξεκινήσει πριν από 1,5 μήνα οι κατεδαφίσεις, σημείωσε ότι η εντολή που δόθηκε σήμερα και προσπάθησε να εκτελέσει ο εργολάβος για να μην θεωρηθεί έκπτωτος, προέκυψε μετά από παράκαμψη όχι μόνο δική του και της αναστολής που είχε αποφασίσει, αλλά παράκαμψη ακόμη και των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης, που εξήγησε ότι μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί υπέρ της αναστολής των κατεδαφίσεων, μέχρι τουλάχιστον την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν. Δυστυχώς οι επιθεωρητές δεν υπακούν ούτε στον Υπουργό. Έχει κάνει η κυρία Κεφαλογιάννη μια παρέμβαση, δεν υπακούν ούτε εκεί. Θα δούμε εάν τυχόν συνεχίσουν αυτές τις αρνήσεις, με τι άλλο τρόπο θα δούμε πώς μπορούμε να τις αναστείλουμε. Δεν μπορεί η περιοχή μου, ο Δήμος μου, τώρα που ξεκίνησε να δέσει τους ξένους επισκέπτες, να γίνεται πεδίο αντιδικήσεων, μαχών και οτιδήποτε άλλο. Στο Κέρνος Μπιτς του ομίλου Μαντονανάκη σήμερα, το μηχάνημα, αν και προσπάθησε να φτάσει για να συνεχίσει το έργο της αποψήλωσης επί της ουσίας και όχι κατεδάφισης, αφού δεν υπάρχει επί του Αιγιαλού κτίσμα, δεν τα κατάφερε, αφού οι εργαζόμενοι που αναμένουν σε 2 μέρες τους πρώτους τουρίστες έκλεισαν με οχήματα τη δίωδο. Περιμένουμε κόσμο την Κυριακή από Γερμανία, από Ελβετία. Αν νομίζετε ότι αυτή είναι η εικόνα να τους παρουσιάσουμε με αυτή την καλή σεζόν όπως μιλάμε, τι να πω. Ας έρθουν, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ πέρα, δεν θα τους αφήσουμε από μόνοι μας. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Στο ξεκίνημα της σεζόν να δημιουργούνται τέτοιες ατασταλίες. Λυπάμαι δηλαδή, διότι είναι μια πολύ καλή σεζόν φέτος και δυστυχώς για μας που είμαστε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδος, για να μην πω της Ευρώπης, είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λυπάμαι πολύ. Το θέμα έφτασε μέχρι την Εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα, στην οποία απευθύνθηκαν για το θέμα τόσο ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και ο Δήμαρχος Χερσονήσου. Θα πρέπει να δοθεί πολιτική λύση στο θέμα, πρέπει το Υπουργείο να αναλάβει την ευθύνη να λύσει το θέμα, γιατί η κυρία Εισαγγελέα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει το νόμο. Θεωρούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή μια άκερη προσπάθεια. Θεωρούμε ακόμα ότι η πράξη αυτή θεωρείται από μένα μια δολιοφθορά του τουρισμού και δεν θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει. Ο επιχειρηματίας που με έγγραφό του έχει δεσμευθεί ότι εφόσον υποχρεούται θα προχωρήσει στις εργασίες που επιβάλλεται να γίνουν με τη λήξη της τουριστικής σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες μίλησε για προσωπικό πόλεμο που δέχεται, επικαλούμενος το εύρος, όπως τονίζει, της υποτιθέμενης αυθαιρεσίας που δεν αφορά κανένα κτίσμα αλλά ένα τυχείο στήριξης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέμα έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στα Υπουργεία, ήδη έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον ειδικό γραμματέα πάντως να επιμένει ότι αν χρειαστεί μήνα Ιούλιο να κάνει κατεδαφίσεις ακόμη και στις πιο τουριστικές περιοχές, αυτός θα τηρήσει τον νόμο.